είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι. Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου και Νίκος Πατρής. Είμαστε εδώ και συζητάμε και βλέπουμε και ακούμε και μαθαίνουμε πράγματα και θάματα. Στο πρώτο μέρος σταματήσαμε, Νίκο μου, κάτι είπες για 100 χρόνια Μικράς Ασίας. Και επειδή είναι κάτι το φοβερά συγκλονιστικό, θέλω να το πεις όλο εσύ. Τι είναι αυτό 100 χρόνια Μικράς Ασίας? Ναι. Αναφέρθηκα πριν. Όχι, για να μην παρεξηγηθώ, όχι τι είναι τα 100 χρόνια Μικράς Ασίας, φίλες και φίλοι. Όλοι ξέρουμε, είχαμε την. Πέρσι είχαμε όλες τις επαιτειακές τα 100 χρόνια. Τώρα όμως ο Νίκος ο Πατρής κάνει κάτι μουσικό. Και αυτό το μουσικό είναι συγκλονιστικό. Έτσι, με πρόφαση τα 100 χρόνια Μικράς Ασίας που πέρασαν έτσι δύσκολα, πήρα την πρωτοβουλία και μπήκαμε στο στούντιο να γράψουμε 10 τραγούδια. Με μουσικούς της Κατερίνης και της Θεσσαλονίκης. Φίλοι μου και κάποιοι δεν ήταν και γνωστοί και γνωριστήκαμε. Ήρθαν να με βοηθήσουν. Ναι, όλο αυτό μιλάμε για πολύ δυνατά ονόματα. Ναι, όλο αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε χωρίς δόλο, δεν έχει οικονομικό σκοπό, δεν θα βγει να πουληθεί κάποιο CD. Είναι στη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την αποκεντρωμένη περιφέρεια και την περιφέρεια της Κατερίνης και το Δήμο 2 Ολύμπου και τους ευχαριστώ πολύ που ενέκριναν όλο αυτό το έργο, διότι μου κάνουν την τιμή και μας κάνουν την τιμή να είναι σε αυτό το CD ο Βασίλης Ολέκας, ο Γεράσιμος Ανδριάτος, η Χριστίνα η Μαραγκόζη, η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Μπάμπης ο Βελισάριος της Λυρικής Σκηνής και 4 τοπικοί καλλιτέχνες από την Κατερίνη, η Γεωργία Ιζάρα, ο Νίκος ο Μπάχας, η Γεωργία η Μαρινοπούλου και η Χρυσάνθη Ευαγγελοπούλου. Παιδιά σου. Και τα παιδιά τα δικά και μου. Και τα παιδιά τα δικά σου. Και νομίζω ότι ήταν ένα λιθαράκι και για αυτά τα παιδιά να δουν από κοντά τους καλλιτέχνες αυτούς πώς μπορούν και γράφουν και πώς μπορούν και τραγουδούν μέσα σε ένα στούντιο, πώς δουλεύουν δηλαδή. Για να πάρουν παραδείγματα, γιατί έρχεται και η δικιά τους δισκογραφία. Τώρα μου προκαλεί εντύπωση, Νίκο, να ρωτήσω πώς αυτά τα ονόματα έτσι δεχτήκανε να συμμετάσχουν σε αυτή σου την προσπάθεια. Δηλαδή, μιλάμε για δυνατά ονόματα. Ναι. Καλώς θα ήταν να απαντήσουν οι ίδιοι. Να απαντήσουν οι ίδιοι και μπράβο τους. Είπαμε ότι αυτό θα είναι ένα CD που δεν θα πωλείται, έτσι. Όχι, δεν θα πωλείται. Είναι στη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή, επικεφαλής είναι το Υπουργείο. Από εκεί και πέρα, οι δράσεις θα έχουν να κάνουν. Θα το στείλει το Υπουργείο σε συλλόγους, που... σε φορείς, σε οδεία διάφορα. Και κάποια στιγμή θα βγει και στο YouTube. Θα μπορεί να το πάρει ο καθένας, χωρίς χρήματα να το κατεβάσει και να μπορεί να ακούει τα τραγούδια που είναι το Από Ξένο Τόπο, Μια Μηνιά στο Παραθύρι και πολλά διάφορα και γνωστά τραγούδια. Και για τα χορευτικά, για τους χοροδιδάσκαλους, έχει γίνει έτσι η δουλειά ώστε να είναι και για τα βήματα των χοροδιδάσκαλων λόγω της εμπειρίας μου να το κάνω έτσι, να έχουν τις φιγούρες δηλαδή να λέμε σωστά. Ναι, ναι. Πώς το κάνουν. Και το πώς δέχτηκαν οι καλλιτέχνες είναι, νομίζω ότι είδαν τη δράση μου. Τα τόσα χρόνια που δουλεύουμε και με την Ορχήστρα Νέων στη συνεργασία. Μπράβο τους. Είδανε ότι το κάνουμε χωρίς δόλο, ότι πάμε να έρθουν να βοηθήσουν. Στο CD παίζουν και μικρά παιδιά, δηλαδή οργανοπαίχτες. Ναι, ναι. Και νομίζω μας τιμά όλους το ότι μπόρεσαν αυτά τα μεγαθύρια να αποφύγουν και τις δισκογραφικές τους εταιρείες να πούνε πάμε να βοηθήσουμε, μάλλον όχι να βοηθήσουμε, πάμε να δείξουμε κάτι διαφορετικό, όχι μόνο εμπορικό. Τελικά έχω να πω ότι οι αξίες αναγνωρίζονται και για άλλη μία φορά μπράβο Νίκο Πατρή. Μπράβο για όλες τις δράσεις που κάνεις. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ορχήστρα Νέων Δίου είναι από τις μεγάλες σου αγάπες. Είναι το διαμάντι για μένα, έτσι. Νομίζω και για την Πιερία και για όλη για την όλη Ελλάδα. Την Ελλάδα έτσι, είναι εγώ ένα θα παράδειγμα, έλεγα, είναι ναι. Μαθητές μικροί από το δημοτικό έως φοιτητές. Δεν έχουμε επαγγελματίες. Κατά καιρούς έρχονται ένα-δύο φιλαράκια που έχουν μεγαλώσει πλέον, γιατί έχει 17 χρόνια πλέον ζωή η ορχήστρα. Ναι. Μέσα από αυτά τα παιδιά που παραναφέραμε είναι γιατροί, είναι δικηγόροι, που ασχολούνται, που κάνουν χόμπι πάλι τη μουσική και έρχονται και μου λένε «Μαέστρο, το καλοκαίρι θα είμαι εδώ, αν έχεις καμιά συναυλία, υπολόγισέ με». Τι καλά. Και έτσι έγινε και φέτος τώρα, σιγά σιγά το καλοκαίρι που έρχονται και τα παιδιά και οι φοιτητές. Είχαμε μια μεγάλη συναυλία με τον Γεράσιμο Ανδριάτο, ήμασταν καλεσμένοι από την Άτρακτο, που κάνει δράσεις με τον Οκανά μαζί και με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια πιερίας, 25 χρόνια. Ήμασταν καλεσμένοι να κάνουμε μια πολύ ωραία γιορτή, μια πολύ καλή δράση και με διάφορους μέσα πολιτικούς φορείς, ώστε να φανεί
κακός ή καλός, λίγο παραπάνω το έργο πολιτιστικά. Κοινωνικά κάνουν φοβερά πράγματα εκεί στην Άτραχτο και στον Οκανά, και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια. Τώρα έχουμε τη χαρά και την τιμή μεθαύριο να είμαστε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ακριβώς, είμαστε Μουσείο Ακρόπολης, και δεν είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνει ορχήστρα. Ναι, είναι νέων, η τρίτη φορά. Είναι η τρίτη φορά. Ναι, κατεβήκαμε μία το 2013, mm-hmm. το 2017 και φέτος κατεβαίνουμε στα 14 γενέθλια του Μουσείου της Ακρόπολης. Αφιερωμένη η βραδιά μας η εκδήλωση στον κύριο Παντερμαλή, τον καθηγητή, που έφυγε πριν λίγο καιρό. Ήμασταν οι αγαπημένοι του οι ορχήστρες, ή μία από τις αγαπημένες του ορχήστρες, διότι όταν βλέπεις παιδιά να παίζουν εκεί, λες, τώρα αυτό είναι μια ομορφιά από μόνο του. Ακριβώς. Και για μας ήταν μέντορας ο κύριος Παντερμαλής, είναι και ήτανε, διότι προσπάθησε από το δίον, από τις ανασκαφές, από ένα χωριό παραδοσιακό, με ακούσματα παραδοσιακά, θα μου πείτε, ο ίδιος, όχι, αλλά η επισκεψιμότητα του κόσμου, οι ξένοι που έρχονται, οι τουρίστες, και όλο αυτό, αυτά τα χρόνια, τα 40 χρόνια, 50 χρόνια που γίνεται όλο αυτό το έργο, κακός ή καλός, άλλαξε και λίγο τη γενιά των μπαμπάδων μας. Έτσι, έτσι. Γίναμε λίγο... Έχει αλλάξει η γενιά, ναι. Σαφώς. Έτσι. Και γι' αυτό προσπαθούμε και εμείς λίγο mm-hmm. παραπάνω να βάλουμε ένα λιθαράκι και μουσικά, να γίνει και κάποιος καλύτερος, γιατί και έτσι η κοινωνία θα προκόψει. Ο μαθητής πρέπει να γίνεται καλύτερος και από το δάσκαλο. Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση το ότι στο Μουσείο της Ακρόπολης είναι ένα, το σημαντικότερο ίσως σημείο. Φωνάζουν εσάς. Ναι. Δηλαδή... τι να πω, μεγάλη μου τιμή που σας γνωρίζω. Αυτό έχω να πω εγώ. Και θαυμάζω τη δουλειά σας. Από τη δουλειά μας το έχουμε κερδίσει. Δεν έχουμε κάτι. Νομίζω το ότι μια διοίκηση των Αθηνών που έχει οδεία τεράστια, mm-hmm. έχει τη Λυρική δίπλα, το Ίδρυμα Νιάρχος, που είναι κάθε χρόνο εκεί αυτοί εκεί. Οι άνθρωποι. Ναι. Να μπαίνουν σε έξοδα, να μπαίνουν σε... να πω επικοινωνία μηνών, πώς θα κατεβούμε, γιατί πώς θα συντονιστούμε. Είναι και πολλά τα άτομα, δεν είναι λίγα. Η ορχήστρα είναι 40 ακριβώς, ατόμων. Ακριβώς. Εδώ θέλω να πω και να ευχαριστήσω το ΔΣ, το Κέντρο Γραμμάτων και Τεχνών, που υπάγεται η Ορχήστρα Νέων, και τον κύριο Παπαχρήστο, τον είναι Δήμαρχο Δίου mm-hmm. και πρόεδρο του Φεστιβάλ Ολύμπου. Είναι από τους πιο δραστήριους ανθρώπους που υπάρχουν μες στην Κατερίνη, μες στην Πιερία, και όχι μόνο. Και τέτοιοι άνθρωποι θα πρέπει να υπάρχουν σε όλους τους τομείς για να προκόβει η χώρα μας και κάθε τομέας, που με υπομονή και επιμονή, αυτός και το ΔΣ και οι γονείς των παιδιών, προσπαθούμε να κάνουμε τα δύνατα δυνατά, γιατί είναι ο καιρός των εξετάσεων. Ναι. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους γονείς, που και εγώ τους πιέζω να βγει η παράσταση, και η προχθεσινή που είχαμε το Γεράσιμο Ανδριάτου, αλλά και η τωρινή, που είναι η πιο δύσκολη για μας, mm-hmm. γιατί έχουμε και τη μετακίνηση, θα είμαστε και κουρασμένοι, και τα παιδιά ακόμα γράφουν εξετάσεις. Οι φοιτητές μας γράφουν και αυτοί, και είμαστε έχουν και λίγο εξεταστική αποδεκατισμένοι, σαφώς, και εγώ παρακαλάω, ναι. και θέλουν να έρθουν και δεν μπορούν. Φυσικά. Γιατί είναι ένα γεγονός, mm-hmm. να φανταστείτε, με έχουν πει παιδιά, εμείς ούτε απ' έξω δεν έχουμε περάσει, όχι να παίξουμε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Και αυτό μας τιμά και τιμά και εννοείται, τα ίδια τα παιδιά που εννοείται. Καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα της εκδήλωσης. Και μπράβο, έτσι να προχωρήσετε, έτσι να προχωρήσεις, Νίκο Πατρί, γιατί πραγματικά αξίζεις, και πιστεύω ότι το μέλλον είναι μπροστά. Στο σημείο αυτό όμως θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο από τη συναυλία με τον κύριο Ανδρεάτο και τον κύριο Λέκα, έτσι. Ένα μουσικό διάλειμμα. Να δεχτώ άλλης αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ, μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ, αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Thank you.
είδαμε λοιπόν. Εγώ το απόλαυσα. Ελπίζω κι εσείς. Οπότε, Νίκο μου, τώρα περιμένουμε τα καινούργια στιγμιότυπα, που αυτά θα είναι από το συγκλονιστικότερο μουσείο της Ελλάδος, από το... Ναι, το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο είναι. Ακριβώς. Και σε επισκεψιμότητα. Mm-hmm. Θα σας φέρουμε υλικό. Εννοείται. Να μας προσκαλέσετε πάλι εννοείται, να έρθουμε με χαρά. Εννοείται, εννοείται. Τιμή δεν το μας. Συζητώ. Δεν το συζητώ. Όμως, εκτός από όλα αυτά τα κοινά, γίνονται και προσωπικές προσπάθειες. Προσωπικές προσπάθειες παιδιών που μεγάλωσαν μέσα στο Μουσικό Εργαστήριο Ολύμπου, ενηλικιώθηκαν, σπούδασαν ή σπουδάζουν, ή άλλοι έχουν προχωρήσει τη ζωή τους, και εκτός από την εκμάθηση μουσικών οργάνων, διοργανώσεις συναυλιών κτλ., γράφεις μουσική. Έχεις, λίγο θέλω να μου μιλήσεις για τη δισκογραφία, για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, γιατί αξίζει να δούμε και βίντεο κλιπ από τα παιδιά σου. Ναι, έτσι είναι οι σπουδαστές. Mm. Τα παιδιά τα μικρά μεγάλωσαν, ήρθε η ώρα να κάνουν το επόμενο βήμα, δειλά-δειλά. Με αγάπη πάλι ξεκινάμε. Όλη η δουλειά γίνεται σε εμάς, στην Κατερίνη. Δεν μπορούμε και παραπάνω, λόγω οικονομικών. Μέσα σε αυτόν τον καιρό και μέσα στον COVID, θα έλεγα, ναι, που χαλάρωσαν, ναι, οι μηχανές. Mm-hmm. Εκεί έπιασα στίχους στα χέρια μου, που είχα και από το 2013, μου φέραν άνθρωποι, ο κύριος Χαλεπλής, ο Νίκος, ο Γιώργος Τσοπάνης, ο μεγάλος στιχουργός των επιτυχιών, αν είσαι ένα αστέρι. Mm-hmm. Που τα δύο του τελευταία κομμάτια, από τα τελευταία του κομμάτια, το τελευταίο το είπε τώρα η Γεωργία, το πρώτο τελευταίο η Γεωργία Μαρινοπούλου, που μπορούμε να δούμε και το βίντεο κλιπ. Και τώρα ετοιμάζω και τη Χρυσάνθη Ευαγγελοπούλου, που θα βγει σε λίγο καιρό. Περιμένουμε με αγωνία και της Χρυσάνθης, όμως τώρα, φίλες και φίλοι, Γεωργία Μαρινοπούλου, απολαύστε το. Η παράσταση άρχισε, θα μου πεις πως σου λείπω, θα σου πω σου ανήκω, όλα θα είναι καλά. Πρώτη πράξη μονόλογος, όσα λες είναι εντάξει. Σκηνικό έχω φτιάξει, μουσική και πότα. Η παράσταση άρχισε, είμαι εγώ θεάτη σου. Ζω τα πάντα μαζί σου, μ' αυτό με πέρασε. Να κοιτάζω αμίλητη πριν φωνάξω ντροπή σου. Μια στιγμή συλλογή σου πια για σένα πονάει. Και αφού απολαύσαμε και τη Γεωργία, περιμένουμε να δούμε και τις Χρυσάνθης με μεγάλη αγωνία. Όμως, μια που αρχίσαμε έτσι να ρίχνουμε τα βίντεο κλιπ, δεν θα μπορούσα να μην ζητήσω από τον σκηνοθέτη μας, Νίκο, να δούμε και τον αγαπημένο μου, τον κύριο Μπέκα. Και θέλω να μου πεις έτσι δύο λόγια πρώτα. Τον Νίκο τον Μπάκα. Ναι, ο Νίκος ο Μπάκας είναι ένας τραγουδιστής επαγγελματίας. Mm-hmm. Πιο παλιός από μένα. Βρεθήκαμε πριν 3 χρόνια, κοντά έτσι πάλι στο COVID. Κάναμε παρέα, είδαμε ότι συγκλίνουν οι απόψεις μας. Ένας αξιολάτρευτος άνθρωπος, ένας αξιολάτρευτος οικογενειάρχης, έτσι, με ήθος. Και δεν θέλεις και πολύ, όταν βλέπεις τέτοια εικόνα, όταν έχεις μια τέτοια εικόνα ενός ανθρώπου, να μην μπορείς να τον βοηθήσεις. Και έτσι κάναμε μια δισκογραφία στην αρχή, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά. Μπορούμε να δούμε και το βίντεο κλιπ με το στίχους του Νίκου Χαλεπλή. Και όλη η ομάδα, να φανταστείτε ότι ο πιανίστας, τα παιδιά βέβαια, ό,τι ακούγεται παίζουν τα παιδιά, δηλαδή πιάνο, μπάσο, κιθάρα, μπορούν να το δουν και στο YouTube οι φίλοι. Είναι και σκηνοθέτες μαζί, δηλαδή κάνουμε και το βίντεο κλιπ μαζί. Ακριβώς. Αυτό θα ήθελα, γιατί και της Γεωργίας της Μαρινοπούλου που παρακολουθήσαμε πριν,
Και αυτό είναι σκηνοθεσία όλα από τα παιδιά από το μουσικό εργαστήριο, ναι, έτσι. Έτσι. Δηλαδή είναι δική σας ολοκληρωμένη δουλειά, δεν είναι. Είναι μια παραγωγή. Είναι μια παραγωγή δικιά μας. Από το μουσικό εργαστήριο Ολύμπου. Με μεράκι και αυτό νομίζω φαίνεται εκεί η καλεστησία μας. Δηλαδή, επειδή το αγαπάμε, νομίζω ο κόσμος μπορεί να το κρίνει. Δεν έχουμε το budget να μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα, αλλά από αγάπη μπορούμε και βγάζουμε ένα αποτέλεσμα, πιστεύω, μέτριο προς το καλό. Αυτά είναι τα πρόσωπα, φίλες και φίλοι. Και τέτοια πρόσωπα και αυτά τα πρόσωπα θέλω να προβάλλω στην εκπομπή μου, γιατί είναι πρόσωπα που πραγματικά αξίζουν. Αξίζουν πάρα πολλά πράγματα. Όμως τώρα ας απολαύσουμε τον Νίκο τον Μπάκα, γιατί πραγματικά θα τον απολαύσουμε. Στον γκάζι δεν κοιτάς που το κοντέρ να σταματάς. Κι η μουσική στη διαπάσον θες τη ζωή σου παρελθόν. Θες τη ζωή σου παρελθόν. Ρωτάς κι αλήθεια θα σ' το πω, στην έρημο θα βρεις νερό, εις της μονιάς στο γιατρικό του ποδού σου το φύλαχτο. Ρωτάς κι αλήθεια θα σ' το πω, στην έρημο θα βρεις νερό, εις της μονιάς στο γιατρικό του ποδού σου το φύλαχτο. Εγώ, Νίκο μου, το απολαμβάνω. Το απόλαυσα και πάντα θα τον απολαμβάνω, γιατί είναι μια καθαρά λαϊκή φωνή. Έχει yes. τόσο καθαρή λαϊκή φωνή που κάθεσαι και λες, μα δηλαδή αξίζουν αυτά τα άτομα, αξίζουν αυτές οι φωνές να γίνουν γνωστοί. Να τους μάθει όλη η Ελλάδα, από άκρη σ' άκρη. Τα νησιά μας έχουν φοβερές δυνατότητες. Παρόλα αυτά όμως, μπράβο για την προσπάθεια που γίνεται. Μπράβο και οι αξίες είδαμε ότι αναγνωρίζονται. Τώρα, τι έχουμε να περιμένουμε, Νίκο, από εδώ και πέρα? Γυρίζουμε από την Αθήνα, ναι, και φτάνουμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, όπως και τα σχολεία δειλά-δειλά κλείνουνε. Mm-hmm. Έτσι κλείνει και το μουσικό εργαστήριο Ολύμπου, να ξεκουραστούμε όλοι. Βέβαια, σε εισαγωγικά, γιατί συνεχίζουμε τις συναυλίες με την Ορχήστρα Νέων 2. Ναι, όλο το καλοκαίρι. Έτσι, 26 έτσι. Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα μετά τις εκλογές, είστε όλοι καλεσμένοι στην Καρίτσα Πιερία, στο χωριό μου, όπου εδρεύει και η σχολή. Και εδώ λίγο πρωτοτυπούμε πάλι, κοίταξα να μείνω στο χωριό μου παρά να πάω στην πόλη. Θα μου πείτε γιατί. Δεν ξέρω. Έτσι. Καλά κάνεις. Έτσι έπρεπε, έτσι έγινε. Τίποτα δεν πρέπει, καλά κάνεις. Αυτό ήθελες, αυτό κάνεις και είναι ό,τι σου βγει. Και ό,τι κάνεις με πολύ αγάπη είναι και πετυχημένο. 26 Ιουνίου λοιπόν, 8 η ώρα το απόγευμα, περιμένουμε όλο τον κόσμο της περιοχής. Και όχι μόνο, ναι. Και όχι μόνο, εγώ θα το πω και θα το ξαναπώ, 26 Ιουνίου, 25 πάμε να ψηφίσουμε, ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία φορά για φέτος, να μην έχουμε άλλη εκλογική αναμέτρηση, γιατί μετά έχουμε και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όμως 25 ψηφίζουμε, 26 Δευτέρα, μια γιορτή, κυριολεκτικά μια γιορτή. Πραγματικά θα το απολαύσετε όσοι τιμήσετε με την παρουσία σας την γιορτή
Τη μαθητική συναυλία, ακριβώς στην ουσία. Τα ταλέντα από όλη την Πιερία, οι μαθητές, έτσι, θα παίξουν έργα συνθετών, είτε ελληνικά είτε παραδοσιακά, ανά την Ελλάδα. Και στο τέλος θα έχουν και μια μικρή έκπληξη με τα πιο μεγάλα παιδιά, τα κορίτσια και τα αγόρια, για να διασκεδάσουμε και τον κόσμο, έτσι λίγο να τους δώσουμε ένα tips από αυτό που έρχεται το καλοκαίρι. Εύχομαι λοιπόν ο καιρός να βοηθήσει, γιατί θα είμαστε όλοι εκεί και εγώ θα είμαι εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να αρνηθώ ποτέ πρόταση του Νίκου του Πατρί. Αγαπώ τη σωστή δουλειά. Αγαπώ τους σωστούς ανθρώπους, τους σωστούς επαγγελματίες, γενικότερα τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν θα είμαστε όλοι εκεί τη Δευτέρα στις 26 Ιουνίου να γιορτάσουμε, να απολαύσουμε την πρόοδο των παιδιών. Έτσι. Γιατί για πρόοδο μιλάμε. Θα εκπλαγείτε, φίλες και φίλοι, δεν είναι μακριά. Είμαστε Θεσσαλονίκη, σε 20 λεπτά είμαστε εκεί. Δεν είναι μακριά και από τη Θεσσαλονίκη. Φυσικά όλος ο κόσμος της Πιερίας, της Κατερίνης, των γύρω περιοχών. Καρίτσα, ραντεβού 26 Ιουνίου στις 8 η ώρα στην Καρίτσα Πιερίας. Θα σας περιμένουμε όλους, γιατί θα περάσουμε υπέροχα, αρκεί να μην μας τα χαλάσει ο καιρός. Όχι, είναι το μόνο που δεν νομίζεις, λες. Όχι, τόσα χρόνια και με την ορχήστρα Νέων Διού παίζαμε γύρω-γύρω έβριχε. Και προχθές με τον Αντριάτο που ήμασταν με τον Γεράσιμο, ναι. Θεσσαλονίκη έβριχε, Κατερίνη δεν έβριχε. Είμαστε τυχεροί σε αυτό. Άρα το... αυτό που είπες, σας αγαπάει ο Θεός. Σας αγαπάει ο Θεός. Και εμείς αγαπάμε Μαρία Ιακωβάκη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά που μου δίνεις τη δυνατότητα και το βήμα. Δεν έχει ευχαριστώ. Είπαμε, η εκπομπή είναι πρόσωπα. Πρόσωπα που αξίζει να προβληθούν. Και εσύ, Νίκο Πατρί, και η σχολή σου είστε από τα πρόσωπα και από τις σχολές που αξίζει να προβληθούν, γιατί κάνετε έργο. Παράγεται έργο και όποιος δεν το δει, όποιος δεν το ζήσει. Οι φίλοι τηλεθεατές σαφώς και έχουν πάρει μια γεύση. Έτσι έχουν δει πράγματα με τα βιντεάκια που έχουμε προβάλει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όμως είναι τόσο μεγάλο το έργο τους. Όταν βλέπεις τα λιλιπούτια, τα πιτσιρικάκια, τα εξάχρονα, τα πεντάχρονα, να τα βλέπεις να τραγουδούν, να παίζουν όργανο, να... Είναι απίθανο και αξίζει να το δείτε όλοι. Οπότε θα το ξαναπώ, 26 Ιουνίου όλοι στην Καρίτσα Πιερίας στις 8 η ώρα. Να δούμε και την, έτσι ένα βιντεάκι και την αφίσα της πρόσκλησης. Έτσι. Έχω θέματα μόνος και εσύ μ' αφήνεις τα βράδια. Σβήσαν όλες οι πόρτες, ακολουθώ τα σημάδια. Τώρα έχω αλλάξει τα μπλουζιά, δεύτερη μας ενωρή. Έχω τα αστέρι μας ψηλά, σε φυλαχτώ ακόμη. Τώρα που ξημερώνει, με οδηγούν οι δρόμοι. Μόνο σε σένα τελικά. Και αφού τα είδαμε και αυτά, Νίκο Πατρί, δεν ξέρω τι και αν θέλεις κάτι να προσθέσεις, γιατί σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχηθώ να έχουμε ένα υγιής καλοκαίρι, ένα καλό καλοκαίρι, όλος ο κόσμος να κάνει τις διακοπές του, εφόσον μπορεί, λόγω δουλειάς, είτε είναι λίγες μέρες είτε είναι πολλές, να ξεκουραστεί, να γεμίσει τις μπαταρίες, να έχει θετική ενέργεια, θετική αύρα, γιατί η καθημερινότητά μας έχει γίνει σκληρή από διάφορους τομείς και από διάφορα πράγματα. Και αν μπορούμε να τα σκεφτόμαστε διπλά, δηλαδή κάτι που πάμε να κάνουμε να το φιλτράρουμε δεύτερη φορά, διότι θα βγει πάντα σε καλό. Βγαίνει πάντα σε καλό. Και το λέω και από προσωπική πείρα, που πάντα σκέφτομαι διπλά και τριπλά και είμαι πιο υγιής και είμαι με τον εαυτό μου ότι καλά έκανα, καλά έπραξα. Σας ευχαριστούμε πολύ και εδώ στο Dion Channel για τη φιλοξενία και εσένα Μαρία προσωπικά και ραντεβού προσεχώς. 26 Ιουνίου ραντεβού, 8 η ώρα στην Καρίτσα Πιερίας. Φίλες και φίλοι, Νίκο Πατρί.
Θα σου ευχηθώ να έχεις ένα καλό καλοκαίρι και δημιουργικό καλοκαίρι. Ξέρω ότι έχουμε να ζήσουμε και άλλες συναυλίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εδώ θα είμαστε και να τις προβάλλουμε και να τις δείχνουμε. Να ευχηθώ λοιπόν ένα καλό καλοκαίρι σε σένα και σε όλο το team από το Μουσικό Εργαστήριο Ολύμπου. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, 26 Ιουνίου, την άλλη Κυριακή, την άλλη Δευτέρα, μετά τις εκλογές. Έτσι για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, 8 η ώρα στην Καρίτσα Πιερίας. Φίλες και φίλοι, εγώ να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό βράδυ και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.